η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι η σταθερή της προτεραιότητα είναι η μείωση της φορολογίας πριν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και μετά από αυτήν. Και πρώτο μέλημά μας μετά την καταπολέμηση της υγειονομικής κρίσης είναι η ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας. Και για αυτό το σκοπό ανακοινώνουμε σήμερα 5 μέτρα, τα οποία θα αποτελέσουν την βάση, το θεμέλιο για την αποφασιστική επάνωδο και θα δώσουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις οι οποίες σημείωσαν ζημιές μέσα στην πανδημία να μπορέσουν να γυρίσουν και πάλι σε θετικό πρόσημο. Και παράλληλα, αποτελούν μέτρα τα οποία θα παράσχουν ρεστότητα στην οικονομία, αλλά θα αυξήσουν σημαντικά και τις προοπτικές μιας δυναμικής ανάκαμψης αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, μειώνεται από φέτος, αλλά πια σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%. Έτσι, ανατρέπονται οι αυξήσεις της προκαταβολής φόρου που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεύτερον, μειώνεται πάλι σε μόνιμη βάση για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 22%, ειδικά για φέτος όμως μειώνεται ακόμα περισσότερο στο 70%. Τρίτον, μειώνεται σε μόνιμη βάση από το 2022, για το φορολογικό έτος δηλαδή του 2021, ο συντελεστής φόρων όλων των νομικών προσώπων και όλων των νομικών οντοτήτων από το 24% στο 22%. Δηλαδή σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, που θυμίζω ήταν στο 28%. Υπενθυμίζω ότι προηγήθηκε πέρυσι η μεγάλη μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από το 22% στο 9%. Τέταρτον, επεκτείνεται η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και για το 2022 και επεκτείνεται, μπορούμε πια να το επιβεβαιώσουμε και επίσημα, η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και για το έτος 2022.